είναι ότι ας σκεφτούμε πώς ευτελίστηκε η πολιτική ζωή, τι συνήθειες μας άφησε από την εποχή εκείνη. Σε μια εποχή, τονίζω σαν τη σημερινή, όπου είναι ανάγκη να κάνουμε κριτική σε επίπεδο θέσεων και να ασχολούμαστε με τα σοβαρά της πολιτικής. Τα πολιτικά πρόσωπα, και πρέπει να το δούμε αυτό γενικότερα, τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να τα κρίνουμε με βάση αυτό το οποίο είναι και εκφράζουν. Δεν μπορεί να παίρνουμε όταν δεν έχουμε να τους τυπήσουμε κάτι. Δεν μπορεί να παίρνουμε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τον κόσμο να πιστεύει ότι δεν ασχολείται κανείς με τα σοβαρά. Αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή τώρα στην παρούσα θέση. Δηλαδή έχει την ίδια μοίρα με τον Εύερτ ο Κώστας Καραμαλής σήμερα. Σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε ό,τι αφορά ευτυχώς τουλάχιστον η πολιτική ζωή ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν την εποχή εκείνη και τα θυμάστε νομίζω και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Νομίζω πως η πολιτική ζωή ανέκτησε τουλάχιστον ένα σημαντικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της κριτικής που ασκείται στους πολιτικούς. Σημαντικό κομμάτι. Αλλά άλλα είναι εκείνα τα οποία συνέβησαν στην πορεία, άλλα είναι εκείνα τα οποία πρέπει να ερευνήσει ο ιστορικός της πολιτικής γενικότερα σε ό,τι αφορά τον κύριο Καραμαλή, εντελώς διαφορετικά από εκείνα τα οποία συνέβησαν με τον Μιλτιαδιάδη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μιλήσαμε τόση ώρα και καλά κάναμε για ένα πολιτικό που μας άφησε το μάτι του το κόσμο, αλλά έκανε καινοτομίες. Ξέρω, για να έρθουμε σε εσάς τώρα, γιατί είναι μια ευκαιρία, δεν τα λέμε και συχνά, ότι έχετε αντιρρήσεις για το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και έχετε γράψει και ένα βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ένα εκτενές. Ένα άρθρο, με συγχωρείτε. Ποιος είναι ο λόγος που ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο μορφωμένος άνθρωπος, ο συνταγματολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει πιο μακριά από μένα, φοβάται το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και εμένα να έχω τα ίδια δικαιώματα με τον, με τον πολίτη του Λιχνεστάιν, ξέρω εγώ τι. Το αντίστροφο, κύριε Σταυρόπουλε. Θέλω να σας τονίσω ότι έγραψα το ακριβώς αντίστροφο. Ότι δεν μπορεί να μας επιβληθεί ο συνταγματικός κανόνας του 3%, ο λεγόμενος συνταγματικός δημοσιονομικός κανόνας, εάν δεν υπάρχει προηγουμένως Ευρωσύνταγμα. Αντιθέτως, μάλιστα, μην ξεχνάτε ότι και ως υπουργός, αλλά και ως μέλος μιας παράταξης όπως η Νέα Δημοκρατία, πρωτοστατήσαμε ως κυβέρνηση για την υπερψήφιση του Ευρωσυντάγματος. Εμείς, σαν χώρα, θυμάστε ότι το κυρώσαμε από τους πρώτους, είμαστε η δεύτερη χώρα που το κυρώσε. Άλλες χώρες ήταν εκείνες, παραδείγματος χάρη η Γαλλία, οι οποίες άφησαν το Ευρωσύνταγμα στην άκρη και έτσι λόγω της αρνητικής του στάσης δεν επιτρέπεται. Η θέση σας λοιπόν ποια είναι, κύριε Παυλόπουλε? Λέω ότι όταν η κυρία Μέρκελ έρχεται τώρα και λέει ή προτείνει σε ορισμένα κράτη, στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη, ότι ξέρετε πρέπει μέσα στο Σύνταγμά σας να βάλετε τον συνταγματικό δημοσιονομικό κανόνα. Της αντιτάσσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ή θα πάει ο συνταγματικός κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, ή δηλαδή θα έχουμε έναν κανόνα συνταγματικό αυτού του είδους για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει με βάση την αρχιτεκτονική. Και δεύτερον, και αν επιβληθεί σε όλες τις χώρες, αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί με μια πολιτική δήλωση, είτε πρόκειται για δήλωση της Κομισιόν, είτε πρόκειται για δήλωση του Συμβουλίου. Πρέπει προηγουμένως να έχει υπάρξει ένας υπερκείμενος κανόνας δικαίου, όπως είναι το Ευρωσύνταγμα, ο οποίος να περιέχει αυτή τη ρήτρα, ώστε ύστερα τα κράτη να έρθουν να πούν προσαρμοζόμενα σε αυτό το Ευρωσύνταγμα, ότι ξέρετε, θα βάλουμε στο Σύνταγμά μας το συνταγματικό αυτό κανόνα. Όσο όμως οι χώρες της Ευρώπης, και όχι εμείς, προσέξτε, όχι εμείς ως Ελλάδα, που εμείς πρωτοστατήσαμε και κυρώσαμε το Ευρωσύνταγμα και καταλήφθηκε από άλλη συνέχεια, όσο δεν υπάρχει Ευρωσύνταγμα, και όσο βεβαίως αυτό το Ευρωσύνταγμα δεν επιβάλλει σε όλες τις χώρες την προσαρμογή, είναι αδιανόητο να επιβάλλουν περιστασιακά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα λόγω της συγκυρίας αυτό το κανόνα. Αυτή είναι η θέση μας. Και είναι η θέση, επειδή κάποιος πρέπει να πούν, μα πώς το λέει αυτό, είναι Δημοκρατία, είναι Προευρωπαϊκό Κόμμα. Μα κατεξοχήν προευρωπαϊκή είναι η θέση την οποία λέμε. Την Ευρώπη πρέπει να τη βλέπουμε σαν ένα σύνολο κρατών που πηγαίνει προς την ευρωπαϊκή της ενοποίηση. Εάν η Ευρώπη αντιμετωπίζεται από όλους μας σαν ένα θεσμός κρατών τα οποία περιστασιακά επιτίθενται εναντίον άλλων κρατών μόνο και μόνο λόγω συγκυρίας, τότε από εκεί πέρα η Ευρώπη δεν πρόκειται να υπάρξει. Κύριε Παυλόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.